Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Σας καλωσορίζουμε. Να καλωσορίσουμε ιδιαίτερα τους κοινωνικούς μας συμβούλους, τον κύριο Χαλκιά και την κυρία Γότη. Να καλωσορίσουμε τα μέσα, να ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία στις οικογένειές σας και σε όλα τα παιδιά. Εύχομαι το 17 να φέρει φώτιση σε όλους, φώτιση στα μέσα που το λέω πάντα και θα το λέω, να βγάζουμε κακό κείμενα για να διοργανώμαστε εμείς σαν αιρετοί, γιατί πιστεύω ό,τι βγήκε μέχρι σήμερα προσπαθούμε με περισσότερο και το αναδεικνύουμε, προσπαθούμε περισσότερο για να το ελοπίσουμε. Θα ήθελα να πω δύο λόγια του τι κάναμε το 17, το 16. Σίγουρα έχουμε ένα πρόβλημα μεγάλο από την 1η-1η το 15, μπήκε το ρεύμα σαν λειτουργικό έξοδο επίτροπος και ήδη μας κράτησε ο Δήμος γύρω στις 100.000 ευρώ. Είναι μέγα πρόβλημα αυτό. Στην πορεία μας έδωσε ο Δήμος 10.000 ευρώ το καλοκαίρι και η ύπωση μας έδωσε προχθές, την προηγούμενη, μπροστά από 10 μέρες. Οπότε είμαστε μείον γύρω στις 70.000 ευρώ. Να σας πω, μιλήσαμε τώρα τελευταία και με τον Δήμαρχο, το 60-40 που ήταν υπέρ της πρωτοβάθμιας έγινε 55-45. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, είπε θα το δούμε να μας ενισχύσει, εξτρά, γιατί νομίζω ότι θα εξηγήσω πιο κάτω, δύσκολα θα βγάλουμε τη χρονιά δύσκολα, γιατί είναι η χρονιά δύσκολη και με τα κρύα. Πήραμε γύρω στα 25 υπολογιστές, πήραμε πραγματικά ό,τι έτοιμα έγινε, τώρα κάπου αδικήθηκαν 2-3 διευθυντές που δεν πήραν, δεν ήθελε το έτοιμα, δεν ξέρω γιατί, θα το πάρουμε και αυτά. Πήραμε υπολογιστές μόνο για τα γραφεία, για τα γραφεία τους, δεν μπορούμε γιατί κάποιοι ζήτησαν, επειδή πήγε τώρα σαν μάθημα και τα παιδιά χρειαζόμαστε υπολογιστές, οι πληροφορικοί, είναι δύσκολο να το καλύψουμε, γιατί βγαίνει 600 ευρώ ο υπολογιστής. Πήραμε κάτι καλό, οπότε καταλαβαίνετε, γύρω στους 25 υπολογιστές, από 600 ευρώ τα χρήματα είναι πολλά. Μακάρι στην πορεία να πάρουμε και άλλους και να καλύψουμε, και αν χρειαστεί να καλύψουμε και τις αίθουσες πληροφορικής. Κάναμε ξανά νέα σύμβαση με τα φωτοτυπικά, γιατί νομίζω ότι είστε ευχαριστημένοι από ό,τι μιλήσαμε και πέρυσι και οικονομικά και ησυχάσαμε κι εμείς με τις βλάβες, με τα τόνερ. Μην έχουμε σπασμένες σωλήνες και πραγματικά με τόσα κρύα, μείον 14, μείον 17, καταφέραμε και κρατήσαμε τουλάχιστον τους εσωτερικούς χώρους να είναι καθαροί χωρίς να έχουμε σπάσιμο σωλήνες, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε στη σχολεία και εκτός η μαθία σπάσαν σωλήνες μέσα στους τοίχους και εμείς το αποφύγαμε αυτό, γιατί είχα ακούσει ότι μείναν τα σχολεία κλειστά. Κάποιοι είπαν ότι δεν θέλανε οι διευθυντές, κάποιοι είπαν ότι δεν είχε ο Δήμος πετρέλαιο. Είναι κρίμα αυτό, αυτά που ακουγόταν. Γιατί να μιλήσω λίγο για τους διευθυντές και τις προσταμένες. Πραγματικά, εγώ σαν πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θέλω να σας συγχαρώ. Βάζω πραγματικά τα στήθη μπροστά εγώ όταν ακούσω κάποιος γονιός να κατηγορεί διευθυντή ή προσταμένη. Γιατί πραγματικά θέλω έτσι να σας ευχαριστήσω και για την καλή συνεργασία που έχουμε μαζί, αλλά και τη μάχη που δίνετε ο καθένας και η καθεμία χωριστά για το σχολείο σας να είναι καθαρό, να έχει μέσα γραφικές σύλλες και ό,τι άλλο χρειάζεται να σύλληψουν τα παιδιά. Χαίρομαι που σας βλέπω όλους μαζί. Θέλω σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά να ευχηθώ καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2017. Να ευχηθώ επίσης το 2017 να είναι μια καινούργια χρονιά, καλύτερη από ό,τι ήταν οι προηγούμενες χρονιές, κυρίως για τα σχολεία μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η διοίκηση του Δήμου και εγώ προσωπικά στεκόμαστε στο πλευρό σας. Αυτό είναι θέλησή μας, είναι βούλησή μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο καιρό
Εμείς βρισκόμαστε στο Δήμο και θα βρισκόμαστε για πολλά χρόνια σε αυτό βέβαια. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι πιστεύω πεποίθηση και δική σας, είναι πλέον γνώμη και δική σας ότι πράγματι αυτή η διοίκηση στέκεται πολύ κοντά. Δαπανά όσα χρήματα χρειάζονται. Δεν κάναμε ποτέ οικονομία στο θέμα των σχολείων και πιστεύω πως έχουμε αλλάξει την όψη των σχολείων και τη λειτουργία αλλά και την κτηριακή κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν θα μπορούσα να το πετύχω μόνος μου εάν δεν είχα καλούς συνεργάτες στη Σχολική Επιτροπή, εάν δεν είχα τον Μόσχο τον Κιτούδη, ο οποίος όλη μέρα με το τηλέφωνο είναι σε επικοινωνία μαζί σας και δίνει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που έχουν τα σχολεία μας. Εάν τον Μόσχο τον Κιτούδη δεν τον πλαισιώναν δύο καταξιωμένα στελέχη της διοίκησής μας, ο Δημήτρης Ωράπης και ο Γιάννης Γιουγκυλιανίδης, το παράπονο από μένα προς τον Κιτούδη είναι ότι συνέχεια μου ζητάει λεφτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν του το αρνήθηκα ποτέ. Ό,τι ζήτησε το πήρε και ό,τι ζητήσει από εδώ και πέρα για την καλυτέρευση της κατάστασης στο σχολείο θα το έχει. Είπα προηγουμένως ότι είναι συνέχεια με το τηλέφωνο στο χέρι και στο αυτί. Τελευταία έχει μάθει και το μικρόφωνο να χρησιμοποιεί καλά. Και αυτό επίσης είναι θετικό. Σας εύχομαι λοιπόν και πάλι χρόνια πολλά, καλή χρονιά και το 17 επαναλαμβάνω να είναι καλύτερη χρονιά για τα σχολεία μας. Σας ευχαριστώ. Από τους καλύτερους υπαλλήλους με διαφορά. Από πού είναι, Πρόεδρε, από πού είναι. Από πού είναι, Πρόεδρε. Είναι πάντα με το χαμόγελο. Δεν την έχω δει θυμωμένη ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Εδώ και 2,5 χρόνια. Σίγουρα προβλήματα έχει, τα αφήνει στο σπίτι και έρχεται πάντα εδώ με το χαμόγελο, με χαρά και πιστεύω ότι το βλέπετε κι εσείς και στο τηλέφωνο πάντα είναι ευγενική και έτσι θέλω να συνεχίσει όσο είμαστε μαζί, να πάμε καλά και όσο μπορούμε και καλύτερα. Να ευχαριστήσω και τους λογιστές εδώ και αυτοί είναι κοντά, ό,τι χρειαστούμε. Τους εύχομαι για αυτούς, ό,τι καλύτερο. Και τώρα να πάμε. Καλά στους διευθυντές, τις προϊσταμένες, που έχουμε μία, θεωρώ, άψογη συνεργασία και προσπαθούμε να λύσουμε κι εμείς ό,τι περισσότερο μπορώ κι εγώ και εσείς μαζί όλα τα προβλήματα. Εγώ θα πω δύο πράγματα για τον έπαφο, το πρόγραμμα που έχουμε, το ηλεκτρονικό. Αν και τα περισσότερα τα ξέρετε, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι που ίσως να έχουμε κάποια κενά, γι' αυτό θα τα αναφέρω. Είναι ελάχιστα, δεν είναι πολλά για να σας κουράσω. Όταν θα φέρετε την αναλυτική κατάσταση εξόδων, θα έχετε πάντα το τιμολόγιο. Κάποιοι δεν βάζουν το τιμολόγιο, φέρνουν... Γιατί έχουμε και παιδάκια τα οποία έχουν χειριστεί με προβλήματα νεφρών κτλ. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα, αν ήταν θέμα της Σχολικής Επιτροπής, θα μπορούσαμε τώρα, περιμένουμε από το Δήμο, από την Εθνική Υπηρεσία, όταν μας πει το OK, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Χίλια συγγνώμη, αλλά... Το συγγνώμη προς τους μαθητές, όχι σε εμάς. Ναι, ναι, τι να κάνουμε. Σίγουρα τα θέματα υγιεινής πρέπει να τα δούμε άμεσα. Είμαι μαζί σου, αλλά περιμένω. Και ξέρετε τι γίνεται. Είναι και τόσο εκτεθειμένες, δηλαδή για να πάντα παιδιά εκεί γίνονται μουστιμά όταν βρέχει, όταν κάνει κρύο κτλ. Έχουμε φόβο από φίδια. Βέβαια εσείς, δεν μπορώ να πω, μας κόβει συνέχεια τα πόρτα. Τώρα με τις παγωνιές εμφανίστηκαν τεράστιες τρύπες που είναι από μεγάλα ποτήρια από Αρωραίος. Γιατί εκεί, ξέρετε δεν υπάρχουν εφόσον. Εκεί να πεις να κάνουμε μυοκτονία. Πες μου από Δευτέρα. Καλή χρονιά λοιπόν, με υγεία, αλληλεγγύη, δημιουργία, να είστε γεροί, γερές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε όλη την υπόλοιπη χρονιά. Εσάς σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά και δύναμη σε εσάς. Ευχαριστώ και εγώ πολύ την Σχολική Επιτροπή, τον πρόεδρο που μας κάλεσε φέτος σε αυτή την συνάντηση. Πραγματικά και εγώ ήθελα να πω τη δική μου την εμπειρία από τον κύριο Κιτούδη. Όταν τον είχα πρωτοδεί, όταν ανέλαβε ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, είδα μία θέρμη και μία έντονη κινητικότητα. Και λέω μέχρι πού θα φτάσει και πόσο θα διαρκέσει. Τελικά βλέπω ότι όχι μόνο
υπάρχει διάρκεια, υπάρχει συνέχεια και θα έλεγα και μεγαλύτερη ένταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Να ευχηθώ και καλή χρονιά και στους συναδέλφους, στους διευθυντές και στις προϊσταμένες των υπηγωγείων. Βέβαια, όταν λες καλή χρονιά σε ένα δάσκαλο, εύχεσαι δύο χρονιές, δύο σχολικές χρονιές. Είναι και αυτή που τρέχει, αλλά και αυτή που αρχίζει. Τουλάχιστον για αυτή που τρέχει, να πάνε όλα καλά και στα σχολεία σας να μην υπάρχουν προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Thank you.
Σχολείο Καψόχαρας Νησεριού, ο κ. Μητρόπουλος. Το Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου, ο κ. Βασιλείου. Πέρυσι αυτό το κέρδισε. Πέρυσι το κέρδισε το κλειδί. Όποιο θέλει. Δημοτικό Σχολείο Κορυφής, η κυρία Γιαννάκη Αλεξάνδρα. Ο κύριος Κιτσίδης Λάζαρος, Δημοτικό Σχολείο για τον παιδιό Αράκου. Πόσα σχολεία πηγαίνουν, πόσα τμήματα, πόσες σημαίες από αυτούς βγαίνουν σε Ράκου. Δημοτικό Σχολείο Λουτρού, Γιάννος Θεοδωρίδης. Σάββατο δεν κάναμε το τάσο. Δεν κάναμε ένα επαγγελματικό. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μελληνικής, η κυρία Βασιλοπούλου. Δεν ξέρετε στις συγκεκριμένες ιεράρχες. Στις 25 Μαρτίου ξέρετε. Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μελληνικής, ο κύριος Παπαθανασίου. Θα το πάρει ο νεοκάρος του κύριος Τόκας. Και του νεοκάστρου φυσικά. Και του νεοκάστρου θα πάρει το δικό του κύριο Στόλκα, του σχολείου του. Δεν ξέρω. Ποιο του βγάζει. Δημοτικό σχολείο Νεοκόριου Σκηνά, ο κύριο Τσιμόπουλο. Δημοτικό σχολείο Νησίου, ο κύριο Βαρακλή. Δημοτικό Σχολείο Εξετασμένης και Θεοφορείου Επισκοπής, η κυρία Δαρδακούλη. Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Προδρόμου Αγίας Τριάδος, ο κύριος Τσιμόπουλος Γεώργιος. Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Πρασινάδος, ο κύριος Πυρηνός. Δημοτικό Σχολείο Πλατέως, η κυρία Ταρτσόγλου. Είναι η κυρία Μαρία. Δημοτικό Σχολείο Τρικάθρο, η κυρία Κυριακή του Μαρία. Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, η κυρία Μουρατίδου, η κυρία Μορφούλα. Και τα τρία που έφυγαν είναι για τα σχολεία. Τα δύο. Είναι το αγγλικό το πλήρη, είναι τα Βάσιλα, Παλαιού Σκηνητσίου, ο κ. Κοστουλάκης και Πλατέως, η κυρία Ταχτσόπου. Πώς θα το βάλουμε τώρα, εδώ πέρα, θα γράψουμε. Θα περάσουμε τώρα στις προϊσταμένες των νηπιαγωγείων. Είναι από... Τρίτον νηπιαγωγείο Αλεξάνδριας. Τέταρτον νηπιαγωγείο Αλεξάνδριας. Νηπιαγωγείο Χρυσακίου. Νηπιαγωγείο Αλεξάνδρειας. Νηπιαγωγείο